Δεν θα πραγματοποιήσεις ποτέ μα ποτέ μία επιθυμία σου ή έναν στόχο σου, εάν για αυτό το στόχο σου, για αυτή την επιθυμία σου, δεν έχεις κάνει ένα πλάνο δράσης. Δεν έχεις δημιουργήσει μία στρατηγική. Δεν έχεις ρωτήσει ποτέ τον εαυτό σου πώς μπορώ να τον πετύχω αυτό το στόχο. Πώς μπορώ να εκπληρώσω, να υλοποιήσω αυτή την επιθυμία μου. Πώς μπορώ. Η ερώτηση είναι πώς μπορώ. Έχουμε μία επιθυμία, έχουμε έναν στόχο και καλά κάνουμε που έχουμε και δεν έχουμε έναν και μπορεί να έχουμε και δύο και τρεις και πέντε και δέκα και δεν ξέρω κι εγώ πόσους στόχους και επιθυμίες. Όμως, τον έναν στόχο που πιστεύουμε ότι εάν τον υλοποιούσαμε στο εδώ και στο τώρα θα άλλαζε ολόκληρη τη ζωή μας προς το καλύτερο, ριζικά θα την άλλαζε και σε όλους τους τομείς της, θα πρέπει να τον κυκλώσουμε, να τον απομονώσουμε, να τον μεταφέρουμε σε μία λευκή κενή σελίδα του τετραδίου μας και κάτω από αυτό το στόχο να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα πλάνο δράσης. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, αλλά πριν σας φέρω ένα παράδειγμα, θέλω να σας πω ότι μία επιθυμία έτσι απλά την έχουμε, αλλά δεν τη συνοδεύουμε από ένα πλάνο πάνω στο οποίο θα αναλαμβάνουμε καθημερινά δράση, είναι μία επιθυμία που λέω εγώ και στα one-to-one coaching που σας κάνω, μία επιθυμία αέρα πατέρα. Την είπαμε, τη δηλώσαμε, okay, αέρα πατέρα, έφυγε, πάει, δεν ξέρω πού είναι τώρα, πώς θα το καταφέρουμε, δεν ήρθε τίποτα, δεν. Κανένα αποτέλεσμα. Εάν όμως πάρουμε το στόχο ωραία και όμορφα, τον μεταφέρουμε σε ένα τετράδιο, έχω εγώ ένα τετράδιο ξεχωριστό, το ονομάζω τετράδιο προγραμματισμού και στρατηγικής. Και από κάτω κάνουμε το πλάνο, είναι σαν να την κατοχυρώνουμε, πώς λέμε, με τη βούλα. Υπογράφουμε με τη βούλα, σφραγίζουμε με τη βούλα. Δίνουμε βασικά ενέργεια περισσότερη όσον αφορά την επιθυμία μας και το στόχο μας εκεί. Εστιάζουμε περισσότερο και από τη στιγμή που δημιουργούμε το πλάνο μας, σημαίνει ότι αυτό το στόχο το παίρνουμε στα σοβαρά και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση. Οπότε, πείτε λοιπόν ότι το όνειρό σας είναι να γίνετε πασίγνωστος YouTuber και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λέω εγώ ότι αυτό θα άλλαζε τη ζωή σας. Έτσι, πιστεύετε ότι το θέλετε πάρα πολύ, το θέλετε σαν τον αέρα που αναπνέετε και πιστεύετε ότι θα άλλαζε όλη σας τη ζωή προς το καλύτερο και σε όλους τους τομείς της. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το πλάνο. Σας βάζω εγώ κάποια 2-3 στοιχεία. Εσείς θα βρείτε στην πορεία να συμπληρώσετε και άλλα πράγματα. Θα σας έλεγα ότι στο νούμερο 1, κάνοντας το πλάνο, στο νούμερο 1, ανεβάζω τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα βίντεο στο κανάλι μου. Μία φορά, δύο φορές την εβδομάδα, βάλτε εσείς τον αριθμό και τη συχνότητα. Γιατί, ωραία, το δημιουργώ το κανάλι, αλλά για να γίνω πασίγνωστος YouTuber στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, πρέπει να ανεβάζω βίντεο. Να τα βλέπει, να τα δουλεύει ο αλγόριθμος, να προσελκύει followers, να προσελκύει subscribers, ακόλουθους κτλ. Και να σας ανεβάζει. Ο αλγόριθμος, θέλει να βλέπει κινητικότητα. Στο νούμερο 2 θα μπορούσαμε να πούμε, σαν στο πλάνο δράσης να συμπληρώσουμε και άλλα πράγματα, μοιράζομαι τα βίντεο του YouTube και στα υπόλοιπα social media μου. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, τα μοιράζομαι και εκεί ή ενδεχομένως σε κάποια ομάδα στο Facebook, για να μπορέσει να με δει περισσότερος κόσμος και σε άλλα social. Όχι μόνο να περιμένω να μπουν στο YouTube και να με βρουν, ιδίως αν είμαι αρχάριος. Οπότε τα μοιράζομαι. Στο νούμερο 3 θα μπορούσατε να γράψετε ότι μπαίνω σε ομάδες με άλλους YouTuber που μοιράζονται, αλληλομοιράζονται βασικά τα βίντεο τους και πατάει ο ένας τον άλλον like, follow στο κανάλι, οπότε αρχίζει έτσι και βελτιώνεται ο αλγόριθμος που στην αρχή μπορεί σε κάποιον που το ξεκινάει τώρα το κανάλι του να είναι υποτονικός, με το να υπάρχει κυκλοφορία δηλαδή στο κανάλι του, από άλλους YouTuber που έχουν συνονοηθεί ότι ο ένας θα πατάει like στον άλλον και ακολουθείς, έτσι ο αλγόριθμος το παίρνει και το ανεβάζει και πιο γρήγορα το κανάλι σου. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Τώρα άλλος μπορεί να θέλει να μου πει ότι εγώ θέλω να βρω έναν ιδανικό σύντροφο για μένα. Ωραία, πάμε να κάνουμε το πλάνο για τον ιδανικό σύντροφο. Στο νούμερο 1 θα σας έβαζα, ξεκαθαρίστε τη ζωή σας το τώρα και οτιδήποτε έχει να κάνει με παρελθόν, κόψτε δεσμούς με το παρελθόν. Στο νούμερο 2 θα σας έβαζα, κάνοντας εν συνεχεία το πλάνο, από εκεί που συνήθως ψάχνατε, ψάξτε αλλού και ψάξτε διαφορετικά. Ή και στο νούμερο 3 θα μπορούσαμε να βάλουμε ότι ψάξτε μόνο, εστιάστε καλύτερα να το πω, εστιάστε την προσοχή σας μόνο σε γυναίκες που
που φαίνονται και ή είναι για σοβαρή σχέση. Το αντίθετο και για τις, για τις γυναίκες, έτσι, ισχύει και για τα δύο φύλλα αυτό. Θα συμπληρώσετε λοιπόν το πλάνο σας, εγώ σας έφερα κάποια παραδείγματα. Στην αρχή όταν πάμε να κάνουμε ένα πλάνο, δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε πολλά. Συμπληρώνουμε ένα, δύο, βαριά τρία, άλλοι λένε δεν έχω τίποτα να γράψω, πρέπει όμως να στύψετε το κεφάλι σας και αν δεν μπορείτε στην αρχή να βρείτε κάτι, δεν πειράζει να ξαναέρχεστε, να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα που πάτε να δημιουργήσετε ένα πλάνο αρκετά συχνά, δύο φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Και στην απόλυτη ηρεμία, στην απόλυτη ησυχία, ενδεχομένως μετά από το διαλογισμό σας, μετά από τον οραματισμό σας, όταν έχετε πάρει, ας πούμε, ένα τέταρτο και έχετε ησυχάσει, έχετε αφήσει τις συσκευές σας στην άκρη, είστε εσείς με εσάς, εσείς με τον εαυτό σας, τότε θα σας κατέβουν οι ιδέες, η έμπνευση. Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το πλάνο σας. Και δεν μπορούμε και δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε πλάνο, όχι γιατί δεν είμαστε ικανοί, γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Δεν έχουμε κάνει ποτέ, οι περισσότεροι από εμάς, και εγώ επίσης που μόλις πρόσφατα άρχισα να δημιουργώ πλάνα, αλλά αυτά είναι που τρέχουν περισσότερο και πιο γρήγορα τις επιθυμίες μου προς την υλοποίησή τους, δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να καταστρώνουμε πλάνο δράσης για κάθε μας επιθυμία και για κάθε μας στόχο. Αυτό είναι, ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι, δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε ανίκανοι ή ότι δεν μπορούμε να βρούμε, δεν υπάρχει τίποτα να γράψω. Όχι, απλά δεν έχουμε συνηθίσει. Θα βάλουμε λοιπόν τον εαυτό μας σε ένα τέτοιο μονοπάτι να συνηθίσει για κάθε στόχο του που τον θεωρεί μεγάλο, που τον θεωρεί σημαντικό, που θέλει να τον πετύχει, που τον θέλει σαν τον αέρα που αναπνέει, να δημιουργεί και ένα πλάνο δράσης. Όλοι πάρα πολύ επιτυχημένοι ανά τον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν θέσει ένα στόχο και να μην έχουν πάρει αυτό το στόχο και να μην τον έχουν στύψει, να μην τον έχουν ξεζουμίσει εκεί, να βρούνε το πώς μπορώ να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Πώς μπορώ να πετύχω αυτό το στόχο? Και να γράφουν στην αρχή λίγα, αλλά πάλι ξανά να επισκέπτονται αυτή τη σελίδα. Πώς μπορώ? Α, να και αυτό. Επίσης, όταν ανατρέχεις, όταν επισκέφτεσαι αυτόν τον στόχο με το πλάνο τακτικά, είναι και γιατί λες, α, αυτό το έκανα. Εκείνο δεν το έκανα που έγραψα. Για αυτή την εβδομάδα να γράψω την ατζέντα μου, να αρχίσω να κάνω και εκείνο. Ή τα κάνω όλα, τι άλλο μπορώ να κάνω? Να βρήκα και κάτι άλλο. Τον δουλεύεις το στόχο με το πλάνο. Και επειδή κάνεις πλάνο, δεσμεύεσαι να αναλάβεις και δράση και αναλαμβάνεις και δράση. Και να ξέρετε ότι όταν θα αναλαμβάνετε δράση, θα αρχίσετε να χτίζετε και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θα αρχίσετε να πιστεύετε περισσότερο και σε εσάς, αλλά και στην επιθυμία σας. Και αν το πιστέψετε, θα το πραγματοποιήσετε. Γιατί σε ό,τι πιστέψετε υποσυνείδητο, το πραγματοποιεί κιόλας. Υπάρχουν μυστικά που κρύβει ο εγκέφαλός μας και πάμε να τα μάθουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Θέλετε? Στα σχόλια. Θέλετε ή δεν θέλετε? Σας περιμένω.